Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Σταρ Βορείου Ελλάδος. Έχουμε μια συμφωνία που έχει μια ισορροπία, καθώς πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια κλείνει αξιολόγηση χωρίς επιπλέον δημοσιονομική επιβάρηση, ενώ είναι και πρώτη φορά που υπάρχουν αντίμετρα, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος σε συνέντευξή του. Ο κύριος Τζανακόπουλος εξήγησε την αναγκαιότητα της συμφωνίας γιατί η Ελλάδα δεν έχει πρόσβαση στις αγορές χρήματος, προσθέτοντας ότι σε αυτήν τη φάση έπρεπε να έχουμε την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ώστε η οικονομία να προχωρήσει με σταθερότητα και να εμπεδωθεί εμπιστοσύνη. Τόνισε παράλληλα ότι η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε αποτελεί το κλειδί για να μπορέσει να ολοκληρωθεί με επιτυχία το πρόγραμμα και να μπορέσουμε τον Αύγουστο του 2018 να βγούμε στις αγορές και να αναχρηματοδοτούμε από μόνοι μας το χρέος. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε επίσης ότι αυτό που πρέπει να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης είναι για ποιον λόγο η Νέα Δημοκρατία δεν αποδέχεται να ψηφίσει τα θετικά μέτρα που θα μπουν σε ένα ξεχωριστό άρθρο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση μέχρι τις 22 Μαΐου να υπάρξει πρόσθεση νέων μέτρων. Όταν τελειώνει η τεχνική συμφωνία, τελειώνει η τεχνική συμφωνία, τόνισε ο κύριος Τζανακόπουλος. Επεσήμανε ότι αυτό που συζητείται έως τις 22 Μαΐου είναι το ζήτημα του χρέους και πως όλη η προσοχή της κυβέρνησης στρέφεται στην επίτευξη μιας όσο το δυνατόν καλύτερης συμφωνίας για να υπάρξει μια συνολική διευθέτηση του χρέους. Υπογράμμισε παράλληλα ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει ότι πρόκειται για συμφωνία ισορροπημένη, καθώς υπάρχουν τα αντίμετρα και αναγκαία προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος. Υπάρχει μια προσπάθεια να μην είναι καθαρό στην ελληνική κοινωνία τι συμφωνήθηκε. Μια προσπάθεια ομίχλης πάνω σε αυτά που στον προσεκτικό παρατηρητή γίνονται αμέσως κατανοητά, σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Δένδιας, από το βήμα της Βουλής σχετικά με τη συμφωνία κυβέρνησης δανειστών. Δεν μπορώ παρά να θυμίσω την υπόσχεση του κυρίου Τσακαλώτου σε αυτή την αίθουσα, σε αυτό το σώμα, ότι θα παραιτηθεί εάν θα φέρει τέτοιες ρυθμίσεις. Αναμένω λοιπόν να τηρηθεί αυτό το οποίο ελέγχθη. Όσο και αν είναι σοβαρότητο θέμα αυτό το οποίο σήμερα εισάγεται προς συζήτηση, δεν μπορούμε να αγνοούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιο είναι το κορυφαίο ζήτημα για την ελληνική κοινωνία σήμερα και είναι η επί της αρχής επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην Τρόικα. Σε αυτό εσείς που θέλετε να αποκαλείτε θεσμούς. Κύριε Πρόεδρε, εδώ υπάρχει ένα βασικό ζήτημα. Μια προσπάθεια να μην είναι καθαρό στην ελληνική κοινωνία τι συμφωνήθηκε. Μια προσπάθεια ομίχλης πάνω σε αυτά που στον προσεκτικό παρατηρητή γίνονται αμέσως κατανοητά. Και τι εννοώ. Συμφωνήθηκαν μέτρα ύψους 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. 2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Προερχόμενα από μειώσεις συντάξεων και από μείωση του αφορολογήτου. Δεν μπορώ παρά να θυμίσω, το έκανε πριν ο κύριος Λοβέρδος, την υπόσχεση του κυρίου Υπουργού των Οικονομικών σε αυτή την αίθουσα, σε αυτό το σώμα, ότι θα παραιτηθεί και δεν θα φέρει τέτοιες ρυθμίσεις. Αναμένω λοιπόν να τηρηθεί αυτό το οποίο ελέγχθη. Εδώ δεν είμαστε όμιλος συζητητών, δεν είμαστε φιλολογικός σύλλογος, είμαστε η Βουλή των Ελλήνων. Ο καθένας έχει την ευθύνη για όσα λέει, για όσα υπόσχεται, για όσα δεσμεύεται. Έστω κι αν επ' αυτής κυβερνητικής πλειοψηφίας οι δεσμεύσεις έχουν αποκτήσει σχετικό περιεχόμενο, οι υποσχέσεις δε σημαίνουν ακριβώς το αντίθετο. Θα ήθελα όμως να καυτηριάσω με τον πιο έντονο τόπο την προσπάθεια της κυβέρνησης να δημιουργήσει ομίχλη γύρω από το θέμα των δίθεν ευνοϊκών μέτρων. Είναι σαφές από όσα έχουν λεχθεί ότι ευνοϊκά μέτρα, αντίμετρα αν θέλετε, τι ευνοϊκό μπορεί να κρύψει μια λέξη αντίμετρα δεν ξέρω, θα υπάρξουν μόνο αν υπερβούμε το 3,5% στο πλεόνασμα. Για την ακρίβεια λέγεται ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απαιτεί 3,7 μάλιστα. Απαιτεί και περιθώριο σφάλματος. Buffer zone το λένε τώρα στη σύγχρονη ολολογία. Θέλω να πω λοιπόν γι' αυτό ότι όλα αυτά τα αντίμετρα ανήκουν στη σφαίρα του απολύτως φανταστικού. Διότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα η χώρα για μακρό διάστημα να έχει τη δυνατότητα παραγωγής τέτοιων πλεονασμάτων χωρίς να καταλυστεύσει το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού για να δημιουργήσει φορολογικά έσοδα. Και έχω να πω και κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε, και τελειώνω με αυτό. Ότι εμείς αποδίδουμε τεράστια ευθύνη στην κυβερνητική πλειοψηφία που εισηγείται αυτά τα μέτρα και συμφωνεί αυτά τα μέτρα. Αποδίδουμε όμως και ευθύνη στην Τρόικα, στους θεσμούς, στους δανεικές της χώρας.
Γιατί επιβάλλουν, αποδέχονται, συνομολογούν μέτρα τα οποία είναι ληστρικά για την ελληνική οικονομία και τα οποία, όπως ορθότατα αναφέρει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, δεν υπάρχει πιθανότητα να οδηγήσουν αυτή την οικονομία σε ανάπτυξη. Με ληστρικές επιδρομές στις τσέπες της αστικής τάξης και των Ελλήνων. Σε ό,τι αφορά αυτούς που θα στηρίξουν τις επιλογές της κυβέρνησης, έχουμε να πούμε ότι οι 152 βουλευτές τους θα είναι οι μόνοι που θα στηρίξουν την ιστορία αυτή. Σημείωσε από το Βήμα της Βουλής ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Ανδρέας Λοβέρδος, αναφερόμενο στη συμφωνία κυβέρνησης δανειστών. Όταν από τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ οι βουλευτές άρχισαν να φωνάζουν «Είμαστε 153», ο κύριος Λοβέρδος συνέχισε. Δεν υπάρχουν 153 βουλευτές. Ο κύριος Τσακαλώτος θα παραιτηθεί διότι φοράει παντελόνια και έχει πει ότι αν το αφορολόγητο πέσει κάτω από τα 9.000 ευρώ θα παραιτηθεί. Τέλος κύριε Πρόεδρε, η γενικότερη πολιτική μας αναφορά, παρόν των δύο μελών της κυβέρνησης εδώ, είναι η εξής. Θέλουμε να πούμε σήμερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία, που βασικό της καθήκον είναι να κυρώσει μια σύμβαση, ότι κατά τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, σε αυτή την πολιτική ζωή και γενικότερα σε αυτή τη ζωή, όλα πληρώνονται. Και έτσι τα έφερε η πορεία των πραγμάτων, ανήμερα Πρωτομαγιάς, η κυβέρνηση να επιτίθεται στα δικαιώματα των εργαζομένων, στα εισοδήματα και στην ποιότητα ζωής των εργαζομένων. Νέμεσης, κύριε Πρόεδρε. Νέμεσης. Νέμεσης για τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι αφορά αυτούς που θα στηρίξουν τις επιλογές της κυβέρνησης, έχουμε να πούμε ότι οι 152 βουλευτές τους θα είναι οι μόνοι τους βουλευτές που θα στηρίξουν την 53, ιστορία αυτή. Δεν υπάρχουν 153. Ο κύριος Τσακαλώτος θα παραιτηθεί. Διότι φοράει παντελόνια και είχε πει ότι αν πέσει το αφορολόγητο κάτω από 9.000 ευρώ θα επαρετήτω. Έπεσε στα 8.800 και τώρα που το πήγε στα 5.861, 681, δεν έχει παρακαλώ, παρά να παρετηθεί. Κύριε Πρόεδρε λοιπόν, βλέπετε κύριε Πρόεδρε ότι η Εθνική Αντιπροσωπεία κύριε Θεωνά, παρακαλώ. Μην διαμαρτύρεστε, ολοκληρώνετε παρακαλώ. Όταν λειτουργεί στο πεδίο παρακαλώ των αρμοδιοτήτων της, αλλά ως ολομέλεια, δεν είναι εδώ για να εξαντλεί το ρόλο της σε γραφειοκρατικές της πολιτικής κινήσης. Όταν ανοίγει η αίθουσα αυτή η ιερή, έρχεται εδώ η κυβέρνηση για να ακούσει την κριτική της αντιπολίτευσης και για να πει αυτές τις απόψεις που έχει να πει. Γραφειοκρατία στην πολιτική δεν νοείται. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνάντηση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τους 13 περιφερειάρχες της χώρας, συμμετέχοντας και του Υπουργού Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη. Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η παραγωγική ανασυγκρότηση και ο πρωταγωνιστικός ρόλος των περιφερειών στην προσπάθεια για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας αλλά και της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός, υποδεχόμενος τους αιρετούς, είπε: «Θέλω να κάνω μια ουσιαστική συζήτηση μαζί σας, να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα με νυφαλιότητα και αυτή την ευκαιρία δεν πρέπει να τη χάσουμε». Ο κύριος Τσίπρας είπε ακόμη ότι οι αιτίες της κρίσης είναι γνωστές και αναφέρθηκε στο στρεβλό παραγωγικό μοντέλο του παρελθόντος, το οποίο συνετέλεσε στην κρίση. Ζήτησε από τους περιφερειάρχες να εκπονήσουν το νέο σχέδιο για το παραγωγικό μοντέλο που θα πρέπει να είναι δίκαιο, βιώσιμο και διατηρήσιμο. Χαρακτήρισε μείζον εθνικό ζήτημα την παραγωγική ανασυγκρότηση, υπογραμμίζοντας πως το θέμα δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αλλά όλο το πολιτικό σύστημα, τους παραγωγικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση. Δίνεται δυνατότητα σε όλους μας, και στην κυβέρνηση και στο πολιτικό σύστημα και στην αυτοδιοίκηση, να σχεδιάσει την επόμενη μέρα της κρίσης με περισσότερη νυφαλιότητα από ό,τι όλο το προηγούμενο διάστημα. Και αυτή την ευκαιρία πιστεύω δεν πρέπει να τη χάσουμε. Είναι γνωστές σε όλους μας οι αιτίες της κρίσης, όμως λίγο έχουμε εστιάσει στον πολιτικό διάλογο, τον έντονο στο παρελθόν, και στο στρεβλό παραγωγικό μοντέλο που ήταν μια από τις βασικές αιτίες της κρίσης. Νομίζω λοιπόν ότι η συζήτηση για ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και για ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που θα συναρθρώνεται από τα επιμέρους περιφερειακά αναπτυξιακά σχέδια είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση για τη χώρα και την επόμενη μέρα. Θα έλεγα ότι είναι ένα μείζον εθνικό ζήτημα που δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση, αφορά όλο το πολιτικό σύστημα, κυρίως όμως θα έλεγα ότι αφορά τους παραγωγικούς φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση.
Λέω την τοπική αυτοδιοίκηση γιατί κατά τη γνώμη μου, αν θέλουμε να προσεγγίσουμε ένα βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο, θα πρέπει να αναζητήσουμε τις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες του τόπου. Και αναπτυξιακές δυνατότητες έχουν να κάνουν και με τις τοπικές ιδιαιτερότητες. Δεν είναι οριζόντιες οι ανάγκες και οι δυνατότητες σε κάθε περιοχή της χώρας. Πρώτον. Δεύτερον, αν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα μοντέλο ανάπτυξης βιώσιμης, διατηρήσιμης και δίκαιης. Να αλλάξουμε κλίμα για τη συνέχεια. Οι καταγγελίες της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας δεν ευσταθούν και μας προξενούν θλίψη, καθώς αντίθετα με όσα υποστηρίχθηκε, έχουμε στηρίξει κατά επανάληψη τον κλάδο, επισήμανε σήμερα ο Δήμαρχος Προσοσάνης Άγγελος Λύσιλης, απαντώντας στις χθεσινές καταγγελίες. Απάντηση στις καταγγελίες της Ένωσης Ξενοδόχων Δράμας έδωσε σήμερα ο Δήμαρχος Προσοτσάνης Άγγελος Λύσελης για τους μεγαλοξενοδόχους και τόνισε ότι θλίβεται διότι η στήριξη προς τον κλάδο υπήρξε πάντοτε και ειδικότερα στις μεγάλες διοργανώσεις δεδομένη. Είναι δύσκολη η κυρία που περνάμε και όλα τα επαγγέλματα σαφέστατα περνάνε μια κρίση. Φαντάζομαι ότι και ένα από τα επαγγέλματα που περνά κρίση είναι και αυτό των ξενοδοχών, και των κατ' επέκταση και των συναφών επαγγελμάτων. Ναι, άκουσα και εγώ τις επικρίσεις της Ένωσης Ξενοδόχων Νομού Δράμας και πραγματικά θλίβομαι. Θλίβομαι γιατί τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες του Δήμου Προσοτσάνης είναι και να αναδείξουν το τουριστικό προϊόν του ίδιου του Δήμου, αλλά παράλληλα και έμεσα, αν όχι έμεσα, άμεσα, στηρίζουν και τους ξενοδόχους του Νομού της Δράμας. Στις πανελλήνιες διοργανώσεις του Νομού της Δράμας, τα ξενοδοχεία του Δήμου μας, ήθελα να πω, τα ξενοδοχεία του Νομού της Δράμας είχαν γεμίσει, είχαν πληρότητα για μέρες. Αυτό το ξεχνάει ο κύριος Καλλίας. Μας κατηγορεί λοιπόν ότι είμαστε μεγαλοξενοδόχοι. Αυτό μόνο που κάνουμε και το κάνουμε εν γνώση μας είναι να φιλοξενούμε αθλητικές ομάδες σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Χειροσφαίρησης στο Γιαννίκιο Γυμνάσιο Πετρούσας. Το οποίο Γιαννίκιο Γυμνάσιο Πετρούσας, πρέπει να το μάθει αυτό ο κύριος Καλλίας, το μετατρέπουμε σε ξενώνα νέων. Δηλαδή η φιλοξενία εκεί γίνεται καθόλου νόμιμη. Επίσης, επισήμανε ότι και για όσα κατηγορήθηκαν για την καταβολή ποσών από 10 έως και 15 ευρώ, αυτά αφορούσαν στην διατροφή των φιλοξενούμενων μαθητών αθλητών και όχι στη διαμονή τους, ενώ ξεκαθάρισε ότι προετοιμάζεται το Γεννήκιο Γυμνάσιο της Πετρούσας ως ξενώνας για την φιλοξενία αθλητών και θα είναι έτοιμο σύντομα. Τον ακούσαμε που είπε ότι παίρναμε και χρήματα από 10-15 ευρώ. Χρήματα δόθηκαν, αλλά δόθηκαν για τη διατροφή των αθλητών που έμειναν εκεί. Αλλά θα πρέπει να σκεφτεί παράλληλα ο κύριος Καλλίας ότι με τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις που παίρνουμε και φιλοξενούμε παιδιά, οι γονείς των παιδιών αυτοί κατακλείζουν τα ξενοδοχεία του Νομού της Δράμας. Δεν μπαίνουν σε κανένα ξενώνα. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εμέσως πλην σαφώς και με αυτόν ακόμη τον τρόπο βοηθούμε τους ξενοδόχους του Νομού. Θεωρώ την αντίδρασή του υπερβολική, θεωρώ την αντίδρασή του μέσα στο πλαίσιο της γκρίνιας που υπάρχει με την οικονομική υστέρηση, αλλά θα έλεγα ότι θα πρέπει να βρει τους υπαίτιους για την κρίση κάπου αλλού. Ο Δήμος Προσάνης είναι από τους Δήμους που στηρίζουν το τουριστικό προϊόν στο νομό της Δράμας με όλες τις προσπάθειες των τελευταίων ετών. Να σας ρωτήσω, κύριε Δημαρχέ, αν θα συνεχίσετε εσείς αυτό τον αρχικό σχεδιασμό για την προσέλκυση στην περιοχή σας αθλητικών και τουριστικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον ίδιο τρόπο που μέχρι τώρα το κάνατε και φαίνεται ότι έχει ανταπόκριση. Σαφέστατο θα το κάνουμε, κυρία Οικονόμου, και σε πείσμα κάποιων ανθρώπων που δεν θέλουν να γίνονται πιθανόν αυτό. Πρόσεξα και την πρώτη του φράση. Είπε ότι κάποιοι θα πούνε ότι εμείς πολεμάμε τις όποιες εκδηλώσεις ή τις όποιες κινήσεις τουρισμού που γίνονται στον νομό της Δράμας. Σαφέστατα και το κάνει. Υποθέτω ότι κάποια εσωτερικά προβλήματα της Ένωσης Ξενοδόχων δημιουργούν την πίεση στον πρόεδρο ώστε να βγει να προβεί σε τέτοιου είδους δηλώσεις. Βεβαίως και θα προχωρήσουμε σε αυτό το επίπεδο, γιατί θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο προάγουμε τον αθλητικό αλλά και εν γέννη τον τουρισμό στον προϊόν, στην περιοχή μας. Καθώς και ο Δήμος μας δεν έχει πολλές ξενοδοχειακές κλίνες, όλο αυτό το βάρος των επισκεπτών πέφτει στα ξενοδοχεία του νομού που είναι και πέραν του Δήμου Προσοτσάνης. Και από την Προσοτσάνη στο Δήμο Δοξάτου, όπου η κατάσταση φαίνεται να είναι ανεξέλεγκτη. Ο Δήμαρχος κ. Δαλακάκης ανέφερε ένα περιστατικό έντασης με τοπικό σύμβολο του Αγίου Αθανασίου, το οποίο χαρακτήρισε απαράδεκτο γεγονός. Σε καταρχάς να κάνω μια διευκρίνηση, δεν κατηγόρησα την Ηνωμένη Αντιπολίτευση. Είπα ότι ένα μέλος της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης, τοπικό σύμβουλος του Αγίου Αθανασίου, επέδειξε μια συγκεκριμένη συμπεριφορά αμέσως μετά τις υποδρομίες του Δοξάτου, τη νύχτα,
η οποία είναι απαράδεκτη, είναι εντελώς παιδική, δεν αρμόζει στον Δήμο Δοξάτου σε καμία περίπτωση. Βλέπετε ότι εμείς προσπαθούμε να χτίσουμε μια εικόνα για τον Δήμο Δοξάτου, η οποία έχει τη χάνη διεθνούς αναγνωρίσεως. Και από την άλλη την πλευρά έχουμε κάποιες, εν πάση περιπτώσει, αλόγιστες ενέργειες, χωρίς καμία μάλλον λογική, παράλογες ενέργειες, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν τιμούν αυτόν τον Δήμο και την προσπάθεια την οποία κάνει. Θεωρώ ότι οι τόνοι δεν θα πέσουν. Βλέπω ότι η συμπεριφορά ορισμένων ανθρώπων έχει γίνει πλέον ανεξέλεγκτη. Δεν ξέρω μέχρι πού μπορούν να φτάσουν αλλού, ειλικρινά το λέω αυτό. Αλλά ένα είναι βέβαιο, ότι θα προασπίσουμε την εικόνα του Δήμου μας σε κάθε περίπτωση και ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να σταματήσουμε την προσπάθεια την οποία καταβάλουμε καθημερινά. Με τους καλύτερους Ιωνούς ξεκίνησε η πρώτη μαθητική περιφερειακή μαθητιάδα σε Κομωτινή και Καβάλα. Με το άναμα του βωμού άνοιξε η πρώτη περιφερειακή μαθητιάδα αθλητισμού και πολιτισμού Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην κεντρική πλατεία Κομωτινή, σε συνδυασμό με την έναρξη των Ελευθερίων Κομωτινής. Η φλόγα ξεκίνησε, όπως είπαμε, την Κυριακή από πρώτη σερών, πέρασε από Δράμα, Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη και τώρα είναι εδώ, στην Κομωτινή. Και στα πρόσωπα των δύο αυτών παιδιών χαιρετίζουμε τους όλους και τους 36 λαμπαδιδρόμους που έλαβαν μέρος. Ελάτε απάνω στη σκηνή, παιδιά, όλοι. Ελάτε όλοι στη σκηνή. Καλωσορίζουμε όλα αυτά τα παιδιά που θα έρθουν σήμερα, αύριο, αυτές τις μέρες, προκειμένου να τιμήσουν την πόλη μας και να τιμήσουν το πνεύμα του αθλητισμού σε μια ευγενική άμυλα. Είναι πάντα δυναμικό και πάντα σωστό τα παιδιά από τις μικρές ηλικίες να διδάσκονται την άμυλα μέσα από τον αθλητισμό. Παράλληλα, ξεκινάει και η μεγάλη γιορτή της πόλης μας, η γιορτή των Ελευθερίων. Καλή συνέχεια, καλή άμυλα και καλή επιτυχία στη μαθητιάδα ως θεσμό. Αρκετό του καιρό τώρα, το άγχος ήταν αρκετό για την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης, τουλάχιστον της μαθητιάδας, που συμπίπτει με την έναρξη των Ελευθερίων της πόλης της Κομωτινής. Γιορτάζεται τα Ελευθέρια, γιορτάζεται την ελευθερία της Θράκης. Η μαθητιάδα απελευθερώνει τους μαθητές από το άγχος της νίκης, από την σκέψη για το τι σημαίνει αποτυχία. Θέλω να σας, επειδή θέλω να κερδίσω το διαγωνισμό, θέλω να κλείσω με το χαιρετισμό του Υπουργού Παιδείας και την ευχή για να πάνε όλα καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ τη φιλοξενία σας. Σας χαιρετώ. Καλή επιτυχία στην μαθητιάδα. Είναι μια εκδήλωση που πραγματικά αγγίζει αυτό που όλοι θέλουμε. Την ενδοπεριφερειακή συνοχή, αυτό που λέμε περιφερειακή συνείδηση. 11.000 μαθητές και μαθήτριες από τη Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, τη Ροδόπη και τον Εύρο, 5 ενότητες, 5 δάχτυλα, μία γροθιά. Αυτή είναι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αλλά και μουσικές συναυλίες, όπως και από πολλά χορευτικά συγκροτήματα τόσο από την ευρύτερη περιοχή μας, όσο και από την Καρδίτσα, το Μεσολόγγι, την Άρτα, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Θεσσαλονίκη, το Άργος, την Αλεξανδρούπολη, την Ξάνθη, αλλά και από τη Βουλγαρία, θα μας χαρίσουν μοναδικές εκδηλώσεις για όλες τις προτιμήσεις, αλλά και για όλες τις ηλικίες.
Η έναρξη των φετινών εκδηλώσεων ξεκίνησε με τη μαθητιάδα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με λαμπαδιδρομία λοιπόν μαθητών στους δρόμους της Κομωτινής και το άναμα του βωμού. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο κοιμάμαι. Εσένα πάντα κούλον μου θυμάμαι. Δεν ησυχάζω και στον ύπνο κοιμάμαι. Εσένα πάντα κούλον μου θυμάμαι. Η πρώτη περιφερειακή μαθητιάδα περιλαμβάνει τη διεξαγωγή Ολυμπιακών με αγωνιστική μορφή και παραολυμπιακών αθλημάτων, ενώ παράλληλα διοργανώνονται πολιτιστικές και άλλες δράσεις με τη συμμετοχή και την παρακολούθηση να είναι ελεύθερες. Ο Δήμος Καβάλα συμμετέχει ενεργά και γι' αυτό δόθηκε συνέντευξη τύπου. Η διοργάνωση σκοπό έχει να διαχυθεί το εκπαιδευτικό μήνυμα χωρίς το φόβο της αποτυχίας και το άγχος της νίκης σε όλους τους μαθητές και μαθήτριες της περιφέρειας, ώστε να παιδευτούν στις αρχές του «Εφ αγωνίζεστε» και τις αυθεντικές αξίες των Ολυμπιακών Αγώνων, να γνωρίσουν και να σεβαστούν τη διαφορετικότητα, να συμμετάσχουν σε δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και να ζήσουν μια μοναδική και ανεπανάληπτη εμπειρία. Ο Δήμος Καβάλα συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση της πρώτης περιφερειακής μαθητιάδας. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με μεγάλο ενδιαφέρον και ιδιαίτερη χαρά υποστηρίζει τη διοργάνωση της μαθητιάδας, η οποία λαμβάνει χώρα στην Κομωτινή και στην Καβάλα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας, όχι γιατί είναι ακόμη ένας αθλητικός αγώνας, αλλά γιατί είναι ένας αγώνας ο οποίος φέρνει τα παιδιά πιο κοντά στο «Εφ αγωνίζεστε» και προσπαθεί να τα επαναφέρει σε έναν τρόπο ζωής ο οποίος δεν θα κυριαρχείται και δεν θα εφορείται αποκλειστικά από την ηλεκτρονική επικοινωνία. Θέλω να πιστεύω ότι αυτού του είδους οι αθλητικές πρωτοβουλίες πρέπει να διαχυθούν ευρύτερα προκειμένου να αποκτήσουν κάποτε μια ευρύτερη βάση και να καταστούν κοινός τόπος όλα τα παιδιά που είναι μαθητές. Νομίζω ότι όσο το προσπαθούμε συντονισμένα και εμείς σαν περιφέρεια και ο Δήμος σαν Δήμος Καβάλας και όλοι οι Δήμοι και οι υπηρεσίες, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Θέλω να συγχαρώ τη Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας και τον κύριο Βαγενά προσωπικά, γιατί έχει ως καθηγητής φυσικής αγωγής διαδραματίσει έναν ιδιαίτερο ρόλο σε όλες τις μαθητιάδες της χώρας. Και θέλω να πω ότι πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς ως μέσα μαζικής επικοινωνίας για να το επεκτείνουμε αυτό ευρύτερα και να περάσει όλα τα παιδιά. Λοιπόν, ο Δήμος Καβάλας συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση της πρώτης περιφερειακής μαθητιάδας. Εκατοντάδες μαθητές γυμνασίου από γυμνάσια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετέχουν φέτος στην πρώτη περιφερειακή μαθητιάδα 2017 αθλητισμού και πολιτισμού, που διοργανώνει για πρώτη φορά η Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις 4 και 5 Μαΐου του 2017 με τη συνεργασία του Δήμου Κομωτινής και του Δήμου Καβάλας. Το αγωνιστικό μέρος της εκδήλωσης περιλαμβάνει την διεξαγωγή Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αθλημάτων και δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές των τάξεων των γυμνασίων της ΠΑΜΑΘ, ενώ οι εκδηλώσεις της μαθητιάδας θα είναι ανοιχτές για όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως επίσης τα σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης. Η Κομωτινή και η Καβάλα θα φιλοξενήσουν τα αθλήματα με τη συνδρομή δεκάδων εθελοντών φοιτητών από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Στην Κομοτηνή θα διεξαχθεί το μεγαλύτερο μέρος των αθλημάτων ατομικών και ομαδικών, έμεκα βέβαια της ύπαρξης του τεφάκι, έτσι. Ενώ στην Καβάλα θα διεξαχθούν όλα τα ναυτικά και θαλάσσια αθλήματα, όπως κολύμβηση, κοπηλασία, τρίαθλο, beach volley και αγώνες τένις, ιστιοπλοείες. Κανό, καγιάκ. Θέλω να απευθυνθώ στους εκπαιδευτικούς, στους μικρούς μαθητές και στους γονείς και να τους πω να έρθουν, να τους προσκαλέσω να έρθουν στην Καλαμίτσα το πρωί της Παρασκευής 5 Μαΐου. Εξάλλου γιορτάζει η Αγία Ειρήνη που είναι παραδίπλα. Έτσι ακριβώς. Θα είμαστε λοιπόν πάρα πολύ καλά. Αμέσως μετά την εκκλησία γύρω στις 10 με 10 και μισή θα αρχίσουν και οι αγώνες. Άρα λοιπόν να έρθετε. Θα έχει ενδιαφέρον. Όχι μόνο για να παρακολουθήσετε τις προσπάθειες των μικρών μαθητών του γυμνασίου, των γυμνασίων της περιφέρειάς μας, αλλά και γιατί τα παιδιά θα μπορούν, θα έχουν το δικαίωμα μετά τη λήξη των αγωνισμάτων να ζητούν από τους προπονητές που θα είναι εντεταλμένοι σε εκείνο το σημείο να τους δείξουν πώς γίνεται, πώς λειτουργεί, πώς γίνεται η κοπηλασία στο καγιάκ, στο κανόα, πώς γίνεται, τι συμβαίνει στο τρίαθλο, κολύμβηση, τρέξιμο, ποδήλατο, τι γίνεται στην ιστιοπλοεία. Είναι πράγματα αυτά τα οποία θα τα δουν τα παιδιά έτσι σε μια πρώτη επαφή και αν τους αρέσουν θα τα συνεχίσουν και μόνοι τους. Παραμένουμε στην Καβάλα. Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι προετοιμασίες για τη διεξαγωγή της τέταρτης κατά σειρά λευκής νύχτας στο κέντρο της Καβάλας στις 5 Μαΐου. Η εταιρεία Ανάβραση για δεύτερη χρονιά αναλαμβάνει το συντονισμό της εκδήλωσης. Φέτος ως σκοπό έχουμε τη μεγαλύτερη προσέλευση του κόσμου και αυτό θα το δημιουργήσουμε και θα το επιτεύξουμε, πιστεύω, με τα περισσότερα event που έχουμε. Έχουμε 30 εκδηλώσεις, 7 συναυλίες ζωντανής μουσικής, 5 DJ party, κλόουν, ξυλοπόδαροι και πάρα πολύ ωραία event. Συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Γιάννη θα υπάρχει το δημοτικό οδείο Καβάλας, το οποίο θα παίξει λαϊκή και ρεμπέτικη μουσική. Στη συνέχεια, ας πούμε, θα υπάρχει ο Μάγος Μέρλιν, ο οποίος θα εξαφανίζει άτομα, κουνέλια, λαγούς και όλα τα σχετικά. Γενικά έχουμε σε σκοπό μια πάρα πολύ όμορφη νύχτα. Αυτό εδώ νομίζω θα το πετύχουμε τα events και από εκεί και πέρα φυσικά και ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας έχει δώσει την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει στις καλύτερες τιμές και προσφορές οι οποίες θα γίνουν αυτήν εδώ την ημέρα, γιατί σκοπός είναι και η αγορά των πραγμάτων από τους καταναλωτές με τις καλύτερες δυνατές τιμές της αγοράς, με καλές προσφορές δηλαδή. Ένα θέμα το οποίο πρέπει να πούμε προς τους φίλους καβαλιώτες και φίλους της πόλης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σήμερα, επειδή θα έχει πολλές πεζοδρομήσεις μέσα στην πόλη της Καβάλας, θα έχει δύσκολη τη μετακίνηση με το αυτοκίνητο, οπότε προτείνουμε το παρκάρισμα να γίνεται όσο πιο περιφερειακά γίνεται στην πόλη για τους φίλους που έρχονται απ' έξω και οι καβαλιώτες να προτιμήσουν τα μέσα μαζικής μετακίνησης. Λευκή νύχτα και διοργάνωση. Σε πολλές πόρες της περιοχής μας δεν υπάρχει αυτή η νύχτα. Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να γίνει μια σωστή διοργάνωση για να επωφεληθούν και οι κάτοικοι των περιοχών αυτών? Γίνονται κάποιες κινήσεις με λευκές νύχτες στην περιοχή, στην πόλη της Χρυσούπολης και της Ελευθερούπολης. Η Ξάνθη κάνει κάτι. Η Δράμα νομίζω δεν έχει δημιουργήσει λευκή νύχτα. Προφανώς η λευκή νύχτα είναι μια προστιθέμενη αξία στην αξία της πόλης όσον αφορά και τον τουρισμό, την κατανάλωση και γενικότερα το προφίλ της πόλης. Οπότε μια ακόμα λευκή νύχτα σε μια πόλη οργανωμένη σωστά από εταιρεία που ξέρει τη δουλειά της, βοηθάει. Να περάσουμε για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε στο δελτίο μας. Ξεκινούν σήμερα οι μέρες εκπαίδευσης 2017 με ποικίλες εκδηλώσεις και πλέον αποτελούν θεσμό μετά από τα τόσα χρόνια πετυχημένης πορείας, υποστήριξε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας Σπύρος Κιουλάνης. Χορηγός επικοινωνίας είναι το Star Βορειοελλάδος. Οι μέρες εκπαίδευσης λοιπόν ξεκινούν πραγματικά σήμερα και θα ολοκληρωθούν στις 12 του Μάη. Χαιρόμαστε καταρχήν ιδιαίτερα γιατί έγιναν πλέον ένας θεσμός από το 2011-12 όταν ξεκινήσαμε με δειλά βήματα.
Φέτος είναι αφιερωμένες ημέρες εκπαίδευσης. Ουσιαστικά η φιλοσοφία τους είναι ένα αφιέρωμα 10 ημερών περίπου σε ένα ετήσιο αφιέρωμα, το οποίο ξεκινά πάντα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Φέτος το αφιέρωμα αφορούσε την ενεργό πολιτιότητα κάτω από το γενικότερο τίτλο «Γίνομαι πολίτης». Ανέλαβαν τα σχολεία μας να κάνουν δράσεις σχετικά με αυτό. Έγιναν πραγματικά πολύ αξιόλογα πράγματα και ένα δείγμα όλων αυτών, ξεκινώντας σήμερα, θα μπούμε στην πολύ ενδιαφέρουσα αυτή διαδικασία να τα παρουσιάσουμε. Η έναρξη γίνεται σήμερα το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Δράμας, όπου θα κάνουμε και μια αναρρητική κατά κάποιο τρόπο παρουσίαση του ετήσου αφιερώματος, τι περιελάμβανε και τι έγινε. Θα γίνουν και κάποιες ομιλίες. Θα παρουσιάσουμε κατά κύριο λόγο μία από τις δράσεις που είχαμε σε συνεργασία με την Εισαγγελία Πρωτοδικών Δράμας, όταν τα παιδιά μας, οι μαθητές μας, επισκέπτονταν σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους στα δικαστήρια και εκεί συμμετείχαν σε μία σειρά βιωματικών δράσεων σε εικονική δίκη, παρακολούθησαν κάποιες δίκες. Θα γίνει δηλαδή κυρίως αυτή η παρουσίαση σήμερα και θα συνεχιστούν οι δράσεις σε όλη τη διάρκεια. Να σας πω ότι την Παρασκευή 5 Μαΐου στο Μουσικό Σχολείο της Δράμας θα γίνει η καθιερωμένη βράβευση των μαθητών που συμμετείχαν στο λογοτεχνικό διαγωνισμό στη μνήμη του Γρηγόρη Πεντζίκη, όπου φέτος είχαμε 500 συμμετοχές. Θα γίνει λοιπόν εκεί η τελετή βράβευση και για πρώτη φορά θα μεταδοθεί και ζωντανά τηλεοπτικά από το Star Dramas, πέρα δηλαδή από την διαδικτυακή μετάδοση που κάθε φορά έχουμε. Και σε όλη τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, με παρουσιάσεις μαθητών και μαθητών, των δράσεων στις οποίες συμμετείχαν, με μία έκθεση έργων των παιδιών που θα υπάρχει στο ισόγειο του Διοικητηρίου Δράμας, αυτές είναι σε πολύ γενικές γραμμές οι δράσεις μας για αυτή τη σχολική χρονιά. Τη θέσπιση δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης για το σύνολο των νηπιών 4 έως 6 ετών θα ανακοινωθεί τον επόμενο μήνα. Προαναγγέλει με συνέντευξή του στα νέα ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου. Ήταν δικό μας έτοιμο, υποστήριξε μεταξύ άλλων η Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής Κατερίνα Σαραφίδου. Η ένταξη του συνόλου των νηπίων 4 έως 6 ετών στη δομή της υποχρεωτικής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αποτελεί σημαντικό στοιχείο του συνολικού μεταρρυθμιστικού σχεδίου που θα παρουσιάσουμε τέλη Ιουνίου, λέει ανάμεσα στα άλλα ο Υπουργός Κώστας Γαβρόγλου στη συνέντευξή του. Στόχος μας είναι όχι μόνο να διευρυνθεί και να γενικευθεί η διετής υποχρεωτική φοίτηση των νηπίων πρώτης και δεύτερης ηλικίας στην προσχολική αγωγή, αλλά και να εφαρμόσουμε αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα εισάγοντας νέες εκπαιδευτικές μεθόδους. Είναι ένα θέμα που έχει αναδειχθεί πολιτικά από την προηγούμενη σχολική χρονιά μέσα από το περιεχόμενο του στόχου της 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σημειώνει. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του κλάδου της εκπαίδευσης τονίζουν χαρακτηριστικά πως ήταν μεταξύ των ετοιμάτων τους. Ναι, αυτό είναι ένα αίτημα του κλάδου μας εδώ και χρόνια, στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και δεν είναι απλώς για να διευκολύνει τους γονείς, αλλά ένα κομμάτι είναι και αυτό, το κοινωνικό, να διευκολύνουμε τους γονείς με μία οργανωμένη και σωστή φοίτηση και από την άλλη η εκπαίδευση των παιδιών που είναι το ζητούμενο. Είναι σε σωστή κατεύθυνση, ευχή μας είναι να ευοδοθεί και μακάρι ο Υπουργός να το κάνει πράξη. Και εμείς θα το δεχτούμε, θα το επιβραβεύσουμε δηλαδή αυτό. Ξεκίνησε από χθες η έκθεση των υπηαγωγείων της Δράμας με έργα των μικρών παιδιών, τα οποία από τις 8 του μήνα θα ενταχθούν και στις ημέρες εκπαίδευσης 2017. Από χθες φιλοξενείται στον χώρο του Διοικητηρίου η έκθεση των υπηαγωγείων της Δράμας, που στόχο έχει να δώσει τη δυνατότητα στους γονείς να κατανοήσουν τι γίνεται στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς των νηπίων με τις εκδηλώσεις και με τις δράσεις, κυριολεκτικά με τα έργα που παράγουν τα παιδιά, βασιζόμενα πάντοτε στο διαδραστικό πρόγραμμα όλων των υπηαγωγείων της περιοχής μας. Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό και από χθες, ενώ θα συμμετέχει και στις ημέρες εκπαίδευσης, όπως χαρακτηριστικά τόνισε και η υπεύθυνη σχολική σύμβουλος προσχολικής αγωγής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το δραμηνό κοινό, τα παιδιά και οι γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν από χθες μέχρι και την Παρασκευή, γιατί η έκθεση αυτή θα λειτουργεί αυτόνομα μέχρι την Παρασκευή, αλλά θα συνεχιστεί και ένα κομμάτι την ερχόμενη εβδομάδα, να απολαύσουν λοιπόν την δημιουργικότητα των μικρών μας παιδιών, όπως αυτή αποτυπώνεται στην έκθεση που διοργανώσαμε εγώ, Σχολική Σύμβουλος, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Δράμας και τις νηπιαγωγούς των νηπιαγωγείων μας, του νομού μας. Η έκθεση είναι θεματική.
Ναι, λέγεται «Οι πολύχρωμες διαδρομές, τα νηπιαγωγεία συνομιλούν με την τέχνη και τη ζωή». Με την τέχνη, γιατί ούτως ή άλλως ό,τι κάνουν αυτό είναι μια καλλιτεχνική δημιουργία από μόνη της, και τα μικρά τα παιδιά προσχολικής από 4 μέχρι 6 είναι ιδιαιτέρως δημιουργικά, πολύ περισσότερο από κάθε άλλη περίοδο της ζωής τους. Αλλά από την άλλη έχουν γίνει και εκπαιδευτικά προγράμματα όπου φέρνουν τα παιδιά σε επαφή με τους μεγάλους ζωγράφους, όπως έχετε τη χαρά να δείτε εδώ τα ηλιοτρόπια του Van Gogh μέσα από τα μάτια των παιδιών, ή Νταλή, Ματίς και διάφορους άλλους μεγάλους ζωγράφους. Υπάρχει δηλαδή αυτή η συνομιλία, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν και άλλα προγράμματα που έχουν να κάνουν με θεματικές που οργανώνουν τα διάφορα νηπιαγωγεία της πόλης μας, που επίσης είναι σε ένα πλαίσιο πολύ δημιουργικό. Πάντως υπάρχει και διαδραστικό παιχνίδι στο πλαίσιο της έκθεσης. Ναι. Αυτό είναι το ξεχωριστό της φετινής μας έκθεσης, το ότι εμπλουτίζεται από διαδραστικά παιχνίδια. Υπάρχει μόνιμη ροή καλλιτεχνημάτων από τα ίδια τα παιδιά, μέσα από τις σκιές τους, με τον αυτοσχέδιο εργαλείο που υπάρχει εδώ, με τις εντυπώσεις τους που θα αποτυπώσουν στο χαρτί σε λίγο. Αλλά και με το παιχνίδι του θησαυρού. Και με το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού, ναι, γιατί οι ήρωες των πινάκων δραπετεύουν και πάνε σε άλλα σημεία και τα παιδιά θα ψάξουν θα αναζητήσουν να τα βρούνε. Η έκθεση λειτουργεί για το κοινό μέχρι τις 2 η ώρα και για τα νηπιαγωγεία με ραντεβού μέχρι τις 3.30. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να το επισκεφτούν, κυρίως γονείς νέων παιδιών, δηλαδή γονείς παιδιών της πρώτης ηλικίας της προσχολικής, δηλαδή 4-5, όπου αυτοί οι γονείς αμφιταλαντεύονται για το αν το παιδί πρέπει να πάει σε ένα νηπιαγωγείο να φοιτήσει, σε μια μονάδα προσχολικής αγωγής φροντίδας. Εγώ σε αυτό έχω να τους πω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη και πολύ απαραίτητη η διετής φοίτηση των παιδιών στο νηπιαγωγείο, γιατί είναι η πρώτη οργανωμένη και δομημένη μονάδα εκπαίδευσης και η ποιοτική προσχολική εκπαίδευση, το ποιοτικό νηπιαγωγείο, τα ποιοτικά προσχολικά προγράμματα είναι επένδυση για τα παιδιά για την ζωή τους στο μέλλον. Οι υποδρομίες του Δοξάτου είναι ένα πανάρχαιο αίσθημα που αναβιώνει κάθε χρόνο στις 2 Μαΐου, η μέρα της εορτής του Αγίου Αθανασίου και πανήγυρης του Δοξάτου, και αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο της παράδοσης του ιστορικού Δήμου και ένα από τα κορυφαία πολιτιστικά γεγονότα της Δράμας. Χθες πραγματοποιήθηκαν για άλλη μια φορά με μεγάλη επιτυχία. Η μέρα διεξαγωγής των υποδρομιών ήταν μια μέρα ορόσημο για τον Δοξάτο. Ήταν η τελευταία γιορτή πριν από την έναρξη ενός μεγάλου κύκλου εργασιών. Πριν από το ξεκίνημα του μόχθου της καπνοφυτείας και στη συνέχεια της καπνοκαλλιέργειας. Ήταν η τελευταία γιορτή για τους κατοίκους του Δοξάτου και τα λογά τους, τα οποία ήταν η κύρια καλλιεργητική μηχανή για τους καπνοπαραγωγούς. Χίλια μέτρα, την κούρσα της μίας ανάσας, όπως συνηθίζεται να λέμε, είναι τόσο λίγα τα μέτρα που παίζει σημαντικό ρόλο η εκκίνηση. Και όποιος φύγει έτσι, όπως λέμε, γιατί υπάρχει ο όρος αυτός, flying start, όποιος φύγει πιο γρήγορα έχει και το προβάδισμα. Ο οποίος έγινε διεπικεφαλής, ενώ ο Ρε Λίνκουιστ προσπαθεί να έρθει μαζί του Κασπάν επίσης. Ο Σέμπερ Βίρενς προηγείται όλων. Ο Ρε Λίνκουιστ και ο Κασπάν μαζί με τους πρώτους. Attention λίγο πιο πίσω. Μπέρλι και Γκούνιαν μαζί με τους πρωτοπόρους. Σκληρή μάχη. Θέλει να επιτεθεί, ενώ έρχεται και ο Γκασπάρ για τα τελευταία μέτρα. Ο Σέμπερ Βίρενς μαζί με τον Γκασπάρ, αλλά από μέσα και ο Ρελίκους. Και φέτος γιορτάζουμε ακόμη μια φορά τις υποδρομίες στο Δοξάτο. Η αγάπη που έχουν οι δοξατινοί για τα άλογα δεν είναι τωρινή. Είναι μια αγάπη η οποία έρχεται από τα βάθη των αιώνων. Είναι συνεχής και διαρκής, εγκυβωτίζεται μέσα σε αυτό το πολύ μεγάλο έθιμο το οποίο έχουν οι δοξατινοί. Και σήμερα με πολύ μεγάλη και χαρά βλέπουμε ότι έχει προσέλθει πολύ μεγάλο προσέλευση του κόσμου και γιορτάζουμε φυσικά την αγάπη για τα άλογα των δοξατινών, όλος ο Δήμος Δοξάτου, αλλά βλέπω και πολλούς ανθρώπους και από την Καβάλα και από τη Δράμα και από άλλα μέρη. Αυτό που θέλουμε σαν Δημοτική εμείς αρχή σε κάθε περίπτωση είναι να βάλουμε αυτό το έθιμο ακόμα πιο ψηλά,
να μπορέσουμε, εν πάση περιπτώσει, αυτή την αγάπη των Μοξαντινών για το άλογο και αυτό το υπέροχο έθιμο να το διαδώσουμε σε όλη την Ελλάδα. Τι να πεις και τι να αφήσεις, αλλά θα αρχίσω με αυτό που είπε ο εκφωνητής, ότι τα παλιά τα χρόνια που υπήρχαν τα αγροτικά άλογα, το δώρο ήταν ένα ταπί. Τώρα όλη η Ελλάδα είναι ταπί και ψύχρεμη, έτσι. Λοιπόν, εδώ πρόκειται για ένα έθιμο που διατηρήθηκε τόσα πολλά χρόνια, που μόνο γι' αυτό πρέπει να γίνει κάτι. Ως δήμαρχος και ως βουλευτής, αυτά που έκανα ήταν αυτά που υπάρχουν ακόμη. Δηλαδή θυμάμαι τα 3 εκατομμύρια δραχμές για τη γεώτρηση που έγινε αυτό που βλέπετε εκεί, το πάρκο. Μετά με τον Γιώργο τον Ορφανό ως υπουργό, αυτά που υπάρχουν τα οικίματα. Και νομίζω ότι από εδώ και πέρα πρέπει με την ευκαιρία να συγχαρούμε τον Ιππικό Σύλλογο για την αγωνιστικότητα που δείχνει, να αγκαλιαστεί ο Ιππικός Σύλλογος και η περιφέρεια είναι ευκαιρία ως σήμα κατά τεθέν ο υπόδρομος Δοξάτου να αναπτύξει ή με ΣΔΙΤ, δηλαδή ένας ιδιώτης, περιφέρεια και όποιος άλλος θέλει, και μπορούμε να κάνουμε ένα επαρχιακό υποδρόμιο που θα κάνει πολλές υποδρομίες στον χρόνο. Δηλαδή με μία, δύο, τρεις υποδρομίες δεν αντέχεται. Πάντως είδατε τόσους πολλούς κόσμους καθημερινή ημέρα, με τα σχολεία ανοιχτά, τα φροντιστήρια ανοιχτά, αγορά ανοιχτή. Στη μακρινή Ινδία και στο Νέο Δελχείο πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του ΟΗΕ για τους παγκόσμιους στόχους και τον ρόλο του ΟΗΕ. Στο συνέδριο καλέστηκε και συμμετείχε και ο Δήμαρχος Δοξάτου Δημήτρης Δαλακάκης. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα, αν θέλετε, ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο του ΟΗΕ. Είχε να κάνει σχετικά με το πώς οι παγκόσμιοι στόχοι που έχει θέσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, τις οποίες πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2030, μπορούν να επιτευχθούν σε τοπικό επίπεδο μέσα σε τοπικές κοινωνίες. Στο συνέδριο αυτό, στη σύνοδο μάλλον αυτή, συμμετείχαν κυρίως διεθνείς οργανισμοί, στελέχη του ΟΗΕ, κυβερνήσεις χωρών όπως της Γερμανίας, της Ολλανδίας και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις του κόσμου. Ο μοναδικός δήμος τον οποίο είχαν καλέσει για να εκπροσωπήσει την τοπική αυτοδιοίκηση ήταν ο Δήμος Δοξάτου, κάτι το οποίο ήταν ιδιαίτερο θετικό από άποψη τιμής. Ως προς την ουσία, καταφέραμε για ακόμα μια φορά και εκφράσαμε τις θέσεις μας ως προς την βιώσιμη ανάπτυξη, ως προς την οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου και το σημάζεμα. Από εκεί και πέρα δώσαμε την προοπτική και το σχέδιο, τι ακριβώς ο Δήμος Δοξάτου εκπροσωπεί, ποιο είναι το στίγμα μας. Αλλά νομίζω ότι το καλύτερο απ' όλα, σε ό,τι αφορά αυτή τη συμμετοχή τουλάχιστον, ήταν το γεγονός ότι ήρθαμε σε άμεση επαφή με πολύ σπουδαία μυαλά και με πολύ σπουδαίους οργανισμούς, αλλά και εταιρείες, οι οποίες στην πράξη μάλιστα μας έδειξαν το πώς αυτοί οι παγκόσμιοι στόχοι μπορούν να ενσωματωθούν στην καθημερινότητα ενός πολίτη σε τοπικό επίπεδο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν χρήσιμη εμπειρία, πολύτιμες γνώσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν. Βεβαίως. Εμάς στοίχημα δικό μας δεν είναι να πηγαίνουμε σε συνέδρια για να περηφανευόμαστε για αυτά τα οποία έχουμε πετύχει ή για να λέμε τι θα κάνουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο τόπος μας να έχει άμεσα ωφέλη. Είναι κάτι το οποίο το παλεύουμε εδώ και έναν χρόνο από τότε που γίναμε ουσιαστικά ο εκπρόσωπος της χώρας στο Global Compact του ΟΗΕ. Επί έναν χρόνο έχουμε συντάξει σχέδιο. Μάλιστα, ο ΟΗΕ είχε δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μια μονάδα αγκροπέλετ την οποία θέλαμε να κατασκευάσουμε. Χάρη στην οποία, εκμεταλλευόμενοι τις καλλιέργειες από τα δημοτικά χωράφια τα οποία έχουμε, θα μπορούσαμε να πετύχουμε αυτονομία ως προς την θέρμανση όλων μας των δημοτικών κτηρίων και ενδεχομένως και των σχολείων. Κάτι το οποίο φυσικά δεν θα επιβάρυνε το περιβάλλον, αλλά και θα έκανε οικονομία στην τσέπη όλων των δημοτών. Δυστυχώς, το Δημοτικό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο δεν το πέρασε το συγκεκριμένο θέμα, γιατί θεώρησε ότι είναι πολύ δύσκολο για να υλοποιηθεί. Παρ' όλα αυτά, και πέρα από τα σχέδια τα οποία η Ηνωμένη Αντιπολίτευση τορπιλίζει για να μην προχωρήσουν, υπάρχουν δράσεις τις οποίες αναλάβουμε, πιστεύω, από το Σεπτέμβριο και μετά, με κάποιες πολύ μεγάλες εταιρείες της χώρας μας και ίσως 2 με 3 εταιρείες του εξωτερικού,
οι οποίες αρθούν και θα δείξουν κάποια πράγματα, θα κάνουν κάποια πράγματα, τα οποία ο πολίτης θα καταλάβει αμέσως. Η Ένωση Κυριών Δράμα σε συνεργασία με τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο Δράμας και το ΣΤΑΡ Βορείου Ελλάδος παραθέτουν αύριο τραπέζι αγάπης για τους ωφελούμενους των προγραμμάτων της. Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενες που αύριο θα πραγματοποιήσουμε το τραπέζι αγάπης, ένα τραπέζι που έπρεπε να το είχαμε κάνει το Πάσχα ή την Πρωτομαγιά, αλλά για τεχνικούς λόγους δεν έγινε. Θα πραγματοποιηθεί αύριο λοιπόν σε συνεργασία με το ΣΤΑΡ Βορείου Ελλάδος και τον Σύλλογο Κτηνοτρόφων Ομού Δράμας. Καλούμε λοιπόν φίλους που είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με την Ένωση Κυριών, αλλά θα μπορούσαν ενδεχομένως και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήρθαν στην πόρτα μας γιατί δεν έτυχε να γνωρίζουν ενδεχομένως το έργο μας. Εν πάση περιπτώσει, αύριο θα είμαστε εδώ προκειμένου όλοι μαζί να φάμε και να γιορτάσουμε την ημέρα της Λαμπρής. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα η δράση μέτρησης πίεσης και Ζακχάουρ από την Ένωση Κυριών Δράμας σε συνεργασία με το ΙΕΚ Δράμας και τα αντίστοιχα τμήματά του θα επαναληφθεί μάλιστα την ερχόμενη εβδομάδα με άτομα της τρίτης ηλικίας. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε σήμερα η δράση της Ένωσης Κυριών Δράμας, η οποία αποσκοπούσε στη μέτρηση της πίεσης και του ζαχάρου προκειμένου να εξυπηρετηθούν άτομα που δεν έχουν πρόσβαση με ευκολία στο να κάνουν αυτές τις μετρήσεις. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε, η δράση αυτή θα επαναληφθεί και την ερχόμενη εβδομάδα. Σήμερα, στη βάση του προγράμματος Κοντά στο Παιδί, κάναμε μία ακόμα δράση σε συνεργασία με το Δημόσιο ΙΕΚ Δράμας και το Τμήμα Νοσηλευτικής και Τραυματολογίας, όπου ήρθαν οι ειδικευόμενες του 4ου εξαμήνου και οι ειδικευόμενοι, οι οποίοι κάνανε μέτρηση αρτηριακής πίεσης και ζακχάρου. Mm-hmm. Αυτό γίνεται για πρώτη φορά σε συνεργασία με το ΙΕΚ και έχετε σκοπό να το συνεχίσετε? Γίνεται για πρώτη φορά και φυσικά και θα υπάρχει και δεύτερη συνεργασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 8 του μήνα ημέρα Δευτέρα, όπου θα πραγματοποιηθεί εκ νέου σε ανθρώπους τώρα της τρίτης ηλικίας που θα κάνουν μέτρηση αρτηριακής πίεσης και ζακχάρου. Mm-hmm. Υπάρχει ανταπόκριση και συμμετοχή? Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση και χαιρόμαστε γιατί θα καταφέρουμε μέσα σε 2 μέρες να εξετάσουμε σε αυτά τα 2 θέματα που λίγοι πλέον εξετάζονται πάνω από 120 άτομα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, καθώς επιθυμούμε οι άνθρωποι αυτοί, πέρα, οι ωφελούμενοι δηλαδή, πέρα από τη βοήθεια την οποία προσφέρουμε σε μηνιαία βάση σε ό,τι αφορά τα υλικά αγαθά, αλλά και την ψυχολογική τους αναπτέρωση και βοήθεια, να τους βοηθήσουμε και σε θέματα υγείας, υγιεινής διατροφής και ό,τι άλλο προκύψει σε ό,τι αφορά δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγάλες ανάγκες και θέλουμε και στον τομέα της υγείας να τους προσφέρουμε τα μέγιστα. Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες στο 52ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αμφίπολης Καβάλας γιο ταχύα αυτοκίνητο που οδηγούσε 25χρονος ημεδαπός εξετράπη της πορείας του και ανατράπη σε παρακείμενο αγρό με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Ο 25χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ενώ προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχέας Καβάλας. Και με αυτήν την δυσάρεστη είδηση, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του ΣΤΑΡ Βορείου Ελλάδος ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού. Καλό σας βράδυ.